υψόμετρα, όμως εκεί η βασιλική μαχαίρα, πόσο είναι το υψόμετρο περίπου? Πολύ χαμηλά από ό,τι γνωρίζουμε. Πολύ μικρό. Καλημέρα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλή εβδομάδα. Στα 150 μέτρα είμαστε από την θάλασσα. Μόλις. Και αυτό είναι παραθαλάσσια, και το δηλαδή. Μόλις. Σχεδόν παραθαλάσσια, και αυτό είναι και που χαρακτηρίζει την Μαύρη Πεύκη εδώ πέρα στην περιοχή των πετρωτών της Ροδόπης. Να σας πω ότι βρισκόμαστε σε έναν ιαπωνικό κήπο, όμως μέσα στον ομό της Ροδόπης, με μποντζάι τύπου Ροδόπης όμως. Αυτό αυτά είναι αυτά τα Μαύρη Πεύκη. Νομίζω ότι τα πλάνα... αυτό το μοναδικό σχήμα που βλέπετε της Μαύρης Πεύκης εδώ υπάρχει μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε κανένα άλλο σημείο. Και βεβαίως αυτό που και μέσα από τα ρεπορτάζ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ, μια κραυγή αγωνίας για τους υπευθύνους επιτέλους να δείξουν το ενδιαφέρον που πρέπει για να αναδειχθεί αυτό το δάσος ως μνημείο της φύσης. Χρόνια παλεύουν οι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ένας μάλιστα έχει την καταγωγή του από εδώ, είναι ο κύριος Ισπικούδης, που θα μας τα πει καλύτερα. Και τον ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο ταξίδι που έκανε να είναι εδώ διαζώσεις και να σας μιλήσει. Μπράβο, για αυτό το θαύμα και τον θησαυρό της Ροδόπης που πολλοί δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο και το στίγμα πρώτα απ' όλα, Βασιλική. Πού ακριβώς είναι τα πετρωτά, πώς έρχεται κάποιος εκεί, για να μας βάλεις λίγο στο χάρτη. Τα πετρωτά είναι ακριβώς πίσω από την Μαρόνια, είναι στα όρια του νομού Ροδόπης και Εύρου. Μάλιστα. Ακριβώς εύκολα δηλαδή φτάνει κάποιος. Μετά είναι η Μεσημβρία. Άρα και αντί να ανεβούμε στα ψηλά βουνά δηλαδή... Βλέπουμε τη Μαύρη Πεύκη που είπε στα 150 μέτρα από τη θάλασσα. Πιο εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε το μπάνιο σας εδώ, στις παραλίες των Πετρωτών, που είναι και εξαιρετικός ψαρότοπος από ό,τι ξέρω, όπως και η Μαρόνια, και να δείτε μετά εδώ, να ξεκουραστεί το μάτι σας το πράσινο, το θεσπέσιο της Μαύρης Πεύκης, η οποία έχει, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, ειδικά άμα το υιοθετήσουν τα πανεπιστήμια. Και γίνει αυτό το ερευνητικό Ινστιτούτο και Κέντρο που λέμε, κύριε Σπικούδη, χρόνια, έτσι δεν είναι? Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και χαρά μου να βρίσκομαι πάλι εδώ, παρόλο που έχω βγει σύνταξη εδώ και χρόνια, γιατί το αγαπάμε τον τόπο, αγαπάμε την Πεύκη, αγαπάμε το δάσος, μια και είναι και η δουλειά μας. Και ιδιαίτερα αυτήν εδώ την περιοχή και τη Μαύρη Πεύκη της περιοχής, διότι είναι κάτι μοναδικό. Mm-hmm. Όταν πρώτο ήρθα εδώ πριν από 20 και χρόνια, ήταν ακριβώς αυτό που είπατε. Νόμισα ότι μπήκα σε γιαπωνέζικο κήπο. Μπήκα και πιο βαθιά, τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε. Από τότε που ήρθα πυκνώσαν τα πάντα, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θα ήθελα λίγο να καθαρίζει, γιατί το επόμενο βήμα είναι μια πυρκαγιά, η οποία θα καταστρέψει όχι τα πουρνάρια, τις Πεύκες. Μπω για την Πεύκη λίγα. Η Πεύκη είναι βουνό ψηλό. Είναι από τα 500-600 μέτρα μέχρι 1900 μέτρα. Το Αριστότηρης είναι στα 1000 και μέτρα. Εκεί θα δούμε δέντρα των 20 μέχρι 40 μέτρα ύψους, στην κεντρική Πίνδο, βόρεια Πίνδο κλπ. Είναι ένα μαγευτικό δέντρο με χαρακτήρα και χαρακτηριστικά υπέροχα. Εδώ πρέπει να βρούμε, να ψάξουν όλοι, να βρούμε γιατί υπάρχει. Πώς υπάρχει, από πότε υπάρχει. Είναι εκτός ορίων. Αν θα σας δείξω χάρτες, είναι ανατολική, κεντρική, βόρεια Ελλάδα, σε 3-4 νησιά μονάχα, Θάσο, Λέσβο, Σάμο και Εύβοια. Για ποιο λόγο και εκεί υποθέτουμε. Και από εκεί πέρα είναι γνωστή μέχρι την Αυστρία η Αυστριακή ποικιλία, και από τη Μικρά Ασία η Παλασιάνα. Εδώ άλλοι λένε η Παλασιάνα, άλλοι λένε Αυστριακή, άλλοι λένε εδώ είμαστε διάμεσα, είναι Υβρίδιο, είναι μπέρδεμα, δεν ξέρω τι. Βασιλική. Πώς εξηγείται αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε καθηγητά, πώς εξηγείται αυτός ο κήπος εκεί τώρα κοντά στη θάλασσα? Κοιτάξτε, υπάρχουν για πάρα πολλοί λόγοι, προσπαθώ αυτό να πω. Έχουμε πάει και ιστορικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε μονάχα ένα δέντρο γιατί υπάρχει εκεί, αλλά να δούμε και όλη την ιστορία της περιοχής. Ναι, βέβαια. Έχουμε περιγραφές, ας πούμε από τον Τζελεμπή. Περιγράφει ότι από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μάκρη είναι ευκραές το κλίμα, έχουμε ελιές, αμπέλια, κακό τ' άλλο. Μετά η Μαρόνια πάλι, αμπέλια κλπ. Εδώ ενδιάμεσα η Μαύρη Πεύκη. Υποθέτουμε ότι είναι ένα παγερό κύλωμα. Έχει τον μπουγάζι απάνω ανάμεσα τα βουνά. Ίσως ήταν και οτιδήποτε χρήσιμο
για τους ανθρώπους εδώ. Mm-hmm. Παράδειγμα, κάτω εδώ πέρα είναι οι μιλόπετρες. Μιλόπετρες γινόταν και σε στοές. Mm-hmm. Χρειαζότανε στηρίγματα. Mm-hmm. Τα καλύτερα στηρίγματα σε στοές σε μεταλλεία είναι οι μαύροι πεύκοι. Mm-hmm. Το ίδιο ήταν μάλιστα στις Άπες η στριπτηρία. Χρειαζόταν στηρίγματα. Ανθρώπινο χέρι, δηλαδή λέτε, το δημιούργησε το δάσος, είναι τεχνητό. Όχι, το συντήρησε σε κάποιους περιοχές, δηλαδή ευνοούνται, ευνοούνται για κάποιους σκοπούς. Μπορεί να εξαφανιστούν άλλα και να ευνοηθούν μόνο αυτά που τους ενδιαφέρουν. Για να ανεβάζουν τις μιλόπετρες πίσω στην τεράστια, κάναν τρύπα και με τον άξονα είτε προς την Εγνατία είτε προς τη θάλασσα. Αυτό είναι ό,τι πιο χρήσιμο. Από την άλλη μεριά, όταν ταλαιπωρείται, βγάζει πάρα πολλά κουκουνάρια. Τα κουκουνάρια δημιουργούσαν πίσα και κατράμι. Με απόσταση. Το ίδιο και από το ξύλο της. Εδώ δεν υπάρχει χαλήπιος πεύκης όπου υπάρχει στην Νότια Ελλάδα, από όπου βγάζανε το ρετσίνι. Mm-hmm. Τερβινθέλαιο, το νεύτη, mm-hmm. το κατράμι και το που είναι για φάρμακα, είναι για πάρα πάρα πολλές χρήσεις. Αλλά και στον χώρο των καλλιτικών, έτσι, της βιοτεχνίας, χρησιμοποιείται πολύ μαύρη πεύκη. Και στον χώρο των καλλιτικών, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πολύ δημοφιλής. Κύριε καθηγητά, ο κόσμος το αναγνωρίζει όμως αυτό. Όποιος δεν ξέρει, δεν είναι ντόπιος. Δηλαδή, όταν θα έρθει στην περιοχή, καταλαβαίνει ότι είναι σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ότι υπάρχουν διαφορετικά δέντρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο μαύρη πεύκη και πουρνάρια. Τίποτα άλλο, μόνο μαύρη πεύκη και πουρνάρια. Υπάρχει μία ταμπέλα, λέει δάσος μαύρης πεύκης. Αυτό μόνο. Και άμα μπει μέσα βαθιά, μέσα στην κοιλάδα, θα δει και τα πιο μεγάλα δέντρα. Σε παλιότερες επισκέψεις με τρίσαμε ηλικίες δέντρων που είναι πάνω από 100, 120, 150 χρονών και βλέπουν τα μικρότερα τα οποία παρουσιάζουν πολυμορφία αλλά και πολυχρωμία. Mm-hmm. Αν θα κάνει ένα zoom να δείξει και ένα νάνο πυκνό με μικρές βελόνες, mm-hmm. το οποίο αυτό μπορεί να γίνει, αλλού πληρώνουν χρυσάφι σε φυτόρια οι γενετιστές για να δημιουργήσουν τέτοια φυτά για βραχόκηπους. Ναι, τώρα που είτε χρυσάφι, μας βάζει όμως και σε σκέψεις. Ναι, ελπίζουμε να μην έρχονται εκεί κάποιοι να καταστρέφουν ή να ξεριζώνουν δεντράκια για να τα πάρουν για να τα πουλήσουν. Όχι, όχι. Ή οτιδήποτε. Είναι προστατεύεται η περιοχή. Απαγορεύεται. Έχει ταμπέλες, εννοείται προστατεύεται. Γι' αυτό προσπαθήσαμε πόσα χρόνια να κάνουμε να το προστατεύσουμε. Αυτό να δημιουργηθεί είτε να σαν μνημείο της φύσης, είτε σε συνδυασμό με τις μιλόπετρες, σαν γεωλογικό πάρκο. Mm-hmm. Ή γεωπάρκο ή οπουδήποτε. Οπότε από εκεί και πέρα μπορεί να αναπτυχθεί πολλών ειδών μορφές είτε οικοτουρισμού, είτε επισκέψεις στις στοές κτλ. Εφόσον διαμορφωθούν, είτε και από ανθρώπους με ειδικότητες σαν γενετιστές κλπ. Για την πολυσιασμό αυτών. Βασιλική, τώρα τι λες ότι γερό υπάρχει έτοιμα εκεί στην περιοχή για την προστασία αυτού του δάσους. Δηλαδή, τι ζητούν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και οι φορείς και οι γενικοί. Για να μπορούμε να μιλήσουμε και με τον άλλο καλεσμένο μας. Από το 90, mm-hmm. από το 90 και μετά, να σας πω ότι οι διευθύνσεις δασών εδώ της Ροδόπης και του Εύρου και με τη βοήθεια εδώ του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Σπικούδη και τώρα που συνεχίζει αυτή την προσπάθεια ο κύριος Κώστας Ματζανάς, προσπαθούν να ανακηρυχθεί το δάσος ως μνημείο της φύσης. Τώρα, από το 90 και μετά, είμαστε στο 2020. Κάπου σκοντάφτει αυτή η προσπάθεια. Κάθε φορά γίνεται λοιπόν, και από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, υπάρχει τώρα, τρέχει μια έκθεση για να γίνει μια αναγνώριση σε μικρότερη έκταση, έτσι δεν είναι? Τώρα καταθέτουν από το Πανεπιστήμιο, από την εργαστήριο ΚΥΠΑ, συνέχεια προγράμματα για την ανάπτυξη και την λειτουργία, την αναγνώριση κλπ. Βασιλική, να πάμε και στον άλλο μας καλεσμένο. Ναι. Ναι, πείτε μας λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, το εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Δημοτικής Οικολογίας του Τμήματος Δασολογίας, έχει καταθέσει ήδη δύο προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Ουσιαστικά είναι ερευνητικές προτάσεις. Πρώτα να διερευνήσουμε, να δούμε πού οφείλεται το ότι δεν μεγαλώνουν τα δέντρα αυτά. Βλέπουμε ότι φτάνουν σε ένα ορισμένο ύψος μέχρι 3-4 μέτρα και εκεί σταματάνε. Υπάρχουν δύο εικασίες. Η μία είναι το ένα γεγονός που οφείλεται στο έδαφος. Το έδαφος εδώ είναι υφιστιογενές. Άρα έχουμε έλλειψη σε κάποια θρεπτικά στοιχεία, ίσως γι' αυτό δεν αναπτύσσουν τα δέντρα. Και το άλλο μπορεί να είναι γενετικό το θέμα, δηλαδή να οφείλεται στην γενετική ποικιλότητα της μαύρης πεύκης. Βέβαια, εμείς μπορούμε να το διερευνήσουμε, να δούμε τι ισχύει ακριβώς,
Αλλά το θέμα είναι γιατί διατηρήθηκαν τα δέντρα αυτά. Γιατί πιστεύουμε ακράτο ότι διατηρήθηκαν παράλληλα με την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Εδώ στην περιοχή για πολλά χρόνια έχουμε βόσκηση από, και από πρόβατα και από γίδια. Βέβαια τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ η κτηνοτροφία. Έχουν φύγει οι κτηνοτρόφοι γιατί είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Βλέπετε τους θάμνους εδώ ανάμεσα στα δέντρα της Μαύρης Πεύκης. Υπάρχουν θάμνοι από πουρνάρι. Το πουρνάρι αυτό ελέγχονταν από τα γίδια, από τη βόσκηση των γιδιών. Τώρα όμως που φύγαν τα γίδια από μέσα, άρχισε να πυκνώνει, άρα αυξάνει το κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα κύριε Ματζανά, για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες με το Πανεπιστήμιο και το Δασαρχείο και την τοπική κοινότητα, τους φορείς ενώ το Δήμο, για να φύγουν αυτά τα πουρνάρια από εκεί, με εργασίες δηλαδή, με παρεμβάσεις, για να μπορεί να αναπνεύσει το δάσος και να μην κινδυνεύει και από πυρκαγιά. Ναι, οι εργασίες αυτές όμως είναι μόνο ευκαιριακές, μπορούν να γίνουν μια φορά. Αλλά αν υπάρχει βόσκηση, τότε γίνεται συνέχεια. Δηλαδή τα ζώα είναι συνέχεια μέσα στο δάσος, δεν τρώνε τη μαύρη πέφτη. Φυσικούς τρόπους ζητάτε δηλαδή. Τρώνε μόνο... Ναι, καταλάβαμε, μάλιστα. Βεβαίως, ουσιαστικά αυτό είναι το μέλλον της διαχείρισης, γιατί πολλές μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ισραήλ, πληρώνουν τους κτηνοτρόφους να πάνε να βοσκήσουν σε τέτοια ιδιαίτερα περιβάλλοντα. Εκεί θα φτάσουμε. Υπάρχει και ενδιαφέρον λίγο από κτηνοτρόφους των γύρω περιοχών. Ανταστούμε. Γιατί μας είπατε εκεί πια δεν έρχονται δυστυχώς. Ναι, γιατί φύγανε τα δυστυχώς κομμάτια. Δεν έρχονται, αλλά άμα τους ανακοινωθεί αυτό, φυσικά και θα ότι έρθουν. Αν τους δώσουμε κάποια κίνητρα, φυσικά και θα έρθουν να βοηθήσουν. Κίνητρα για τις μετακινήσεις, χρήματα, έτσι. Θα υιοθετήσετε το δάσος της Μαύρης Πεύκης. Mm-hmm. Ορίστε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, μπορεί να είναι και κάποιες ελαφρύς. Βέβαια, αυτό θέλει να... και στη συνεννόηση με τη διεύθυνση δασών εδώ πέρα της περιοχής για να υπάρχει κάποια αυτή η συγκεκριμένη διαχείριση. Μία δέσμευση τώρα εδώ, εν όψη και της επίσκεψης και που μας βλέπει, μας μεταδιδόμαστε μέσα από την ΕΡΤ, μία δέσμευση να υιοθετήσετε εσείς και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης στη Μαύρη Πεύκη, ναι, για να παραμείνει ως έχει. Ωραία, και να Βασιλική, μην ωραία καταδύσει ιδέα. Βορρά κάποιων άλλων συμφερόντων. Και βέβαια αυτό είναι δέσμευση δική μας, εννοείται. Θέλουμε να διατηρήσουμε το δάσος αυτό. Εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτή άμεσα είναι η δουλειά, λοιπόν αυτό το επάγγελμά μας. Για το θέμα αυτό. Και φυσικά θα οργανώσουμε εδώ στην Κομωτινή μια ημερίδα. Ωραία, θα είμαστε κοντά σας, να πούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να υιοθετήσουμε και εμείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, για να διατηρήσουμε το δάσος και να προτείνουμε τρόπους διαχείρισης για να διατηρηθεί αυτή η περιοχή όπως είναι. Και μια, αυτό ακριβώς. Ναι, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Για να κλείσουμε, Βασιλική. Τους φορείς και κάποιος ιδιώτης, τυροκόμος και λοιπά θα μπορούσε να έχει τα ζώα εδώ πέρα και να παράγει τυρί του πολύφημου. Από εδώ κατάγεται το τυρί. Ο πολύφημος περιγράφεται στην Οδύσσια. Η μαρόνια εδώ είναι, οι σπηλιές εδώ είναι. Κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι και ιδιώτες. Μάλιστα. Ονομαστό τυρί. Ωραία, πολύ ωραία τα είπατε, κύριε Καλλιτά. Να αξιοποιήσουμε τη φήμη της περιοχής. Έτσι ακριβώς, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ευχόμαστε αυτό το ρεπορτάζ. Να το ακούσουν κάποιοι και να το σπέψουν να το υιοθετήσουν. Να αποτελέσει την πίεση, μοχλό πίεσης, για να αναδειχθεί το δάσος της Μαύρης Πεύκης από τους αρμοδίους, και να στηριχθεί από τους ντόπιους, αλλά και επιτέλους να ανακηρυχθεί ως μουσείο της φύσης, που το αξίζει πραγματικά, είναι το μοναδικό. Βλέπετε, είδατε τα πλάνα, το σχήμα, το ομπρελοειδές, έτσι δεν είναι, τη χαμηλή εμβλάστηση. Μας γεμίσατε φύση, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίες εικόνες, μακάρι να ήμασταν και εμείς.